Ζητώ λοιπόν από τη Βουλή την άρση της ασυλίας μου για να πάει η υπόθεση αυτή στο ακροατήριο και να αθωωθώ πανηγυρικά για μία ακόμη φορά. Υπάρχει όμως εδώ ένα σκάνδαλο και πρέπει να το τονίσω. Έρχεται στη Βουλή το αίτημα μόνο για την άρση της δικής μου ασυλίας. Έχω ήδη στείλει εξώδικο προς την εισαγγελία, το έχω κοινοποιήσει και προς την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Και εδώ βλέπουμε μία κατάφορη αδικία. Βλέπουμε να τηρούνται 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εγώ εκείνη την ώρα έφευγα, έβγαζα το μικρόφωνο και έφευγα όπως είδαν οι πάντες και δέχτηκα πρώτος χτύπημα και βεβαίως η όλη υπόθεση ξεκίνησε από ένα ειρωνικό και προσβλητικό σχόλιο εις βάρος μου για μια ποινική υπόθεση η οποία έχει τελεσιδικήσει, απεδείχθην αθώος ενώπιον του ακροατηρίου. Εγώ δεν τον έχω μηνύσει. Δεν καταδέχτηκα. Όπως επίσης δεν καταδέχτηκα καν να πάω στον ιατροδικαστή. Τη μελανιά την είχα 20 μέρες. Δεύτερον, είμαι πολύ σκληρή για να πεθάνω. Και επομένως μη λογαριάζει πάρα πολύ τα περί επικινδύνου σωματικής βλάβης. Η προαναγγελία ότι θα αθωωθεί σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του περί εσπευσμένης αίτησης άρσης ασυλίας του 6 μήνες μετά τις εκλογές και 6 μήνες μετά το επεισόδιο, κατά τη δική μου γνώμη άργησε, όφιλε να έχει αρθεί η ασυλία τον πρώτο μήνα. Υπάρχουν και αρωματικά σαπούνια καταπληκτικά που δεν μπορούν ναζιστική βρώμα να ξεπλύνουν όσα και να είναι αυτά τα σαπούνια. Και πάντως δεν είναι από ανθρώπινη σάρκα φτιαγμένα. Δεν είναι από ανθρώπινη σάρκα φτιαγμένα. Ούτε τα χαλιά τα βουλευτικά φτιαγμένα από τρίχες ανθρώπων στους φούρνους.